Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία, κυρίες και κύριοι, συζύγου ενός από τα θύματα του αποκαλούμενου ψευτογιατρού σήμερα στο δικαστήριο. Πάμε στη σύνδεσή μας. Η Έλληνα Γαλάρη θα μας πει περισσότερα. Ο σύζυγος 57χρονης καρκινοπαθούς Ελίνα εμφανίστηκε απόλυτο στο δικαστήριο ότι η γυναίκα του θα ζούσε εάν δεν είχε γνωρίσει τον δόκτωρ Κόντος. Όπως είπε, είχε χειρουργηθεί το 2017 με όγκο στο στήθος. Ωστόσο, αρνήθηκε να υποβληθεί στις χημειοθεραπείες που τη συνέστησαν οι γιατροί της μετά από παρότρινση του κατηγορουμένου να ακολουθήσει τη δική του εναλλακτική θεραπεία με βοτάνια, παντζάρια και σκόρδα έναντι 35.000 ευρώ. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, από την πρώτη στιγμή της είχε πει ότι ο κατηγορούμενος είναι απατεώνας, όμως είχε τέτοια πειθό που η γυναίκα του δεν μπορούσε να πιστεί ότι την κορόιδευε. Εάν σήμερα ζούσε και μάθαινε ότι δεν ήταν γιατρός, διακεκριμένος ογκολόγος Λίνα της είχε παρουσιαστεί, τότε θα τον πυροβολούσε, είπε στην κατάθεσή του. Μάλιστα, όπως κατέθεσε, η υγεία της λίγο αργότερα επιδεινώθηκε, απέκτησε τρεις όγκους. Ο κατηγορούμενος συνέχισε να της λέει να συνεχίσει την θεραπεία με τα βοτάνια. Ανταυτού, επειδή οι όγκοι θα συρρυκνώνονταν, ανταυτού όμως τρεις μήνες μετά γέμισε σε όλο της το σώμα, ακόμα και στον εγκέφαλο, και έτσι κατέληξε. Σε ευχαριστώ πολύ.